μετά το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων επιβάλλεται η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την καταστροφή του συνεργατισμού και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την παραίτηση του κυρίου Χάρη Γεωργιάδη. Είναι ζήτημα πολιτικής συνέπειας, είναι ζήτημα πολιτικής ταύτισης με την άποψη της πλειοψηφίας του κυπριακού λαού, όπως εκφράστηκε και από την πολύ ισχυρό ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι κρίμα όμως που αυτή η θέση της Βουλής δεν εκφράστηκε με την απόφαση, με το σχέδιο απόφασης που είχαμε ζητήσει εμείς. Φαίνεται ότι κάποια κόμματα δεν τους είναι εύκολο να αποδεχτούν έστω και με έναν πολιτικό τρόπο τις δικές τους ευθύνες για την κατάρρευση του συνεργατισμού, που οπωσδήποτε είναι σε λιγότερο βαθμό από αυτές της κυβέρνησης. Όσον αφορά το Κυπριακό, παρακολουθούμε την ιδιοσιογραφία γύρω από πρωτοβουλίες της κυρίας Λουτ που απομακρύνονται ενδεχομένως από το πλαίσιο Κουτέρες. Αναμένουμε από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Σημειώνω παντός ότι χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί, σήμερα στον ημερήσιον τύπο υπάρχουν πολλές πληροφορίες για αυτή την πρωτοβουλία της κυρίας Λουτ, που σημαίνει ότι πολλές φορές οι διαρροές δεν προέρχονται από τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά από το ίδιο το προεδρικό.